αντιδρούν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗΑ όλης της χώρας έτσι και στη Σάρτας με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που προβλέπει την εφαρμογή ενός καλλικράτη για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης με τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Για το θέμα αυτό κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων της ΔΕΙΑ Άρτας, τον κύριο Φάνη Λάιο. Κύριε Λάιο, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά και εσάς τους εργαζόμενους αλλά και όλους τους πολίτες της Άρτας. Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ που έγινε, ήταν και το θέμα των ΔΕΙΑ, για τη συγχώνευση των ΔΕΙΑ και οι αλλαγές που πρόκειται να γίνουν και προφανώς ενημερωθήκατε και υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω να μου πείτε τι ακριβώς υπόθηκε στη συνεδρίαση και αν υπάρχει περίπτωση όλο αυτό το νομοσχέδιο να υπάρχουν κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να είναι καλύτερα και για εσάς τους εργαζόμενους εκεί, αλλά και γενικότερα για τους πολίτες. Καλησπέρα κυρία Αγγέλη. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε για να ενημερωθούν οι πολίτες αρχικά για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που θέλει το Υπουργείο Ενέργειας να περάσει τις επόμενες μέρες για ψήφισμα και οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν γιατί αυτοί θα πληρώσουν το μεγαλύτερο μάρμαρο από τα αποτελέσματα αυτού του νομοσχεδίου. Στην ΚΕΔΕ προχθές ο κύριος Σκυλακάκης έκανε μια ενημέρωση στους δημάρχους. Το ευχάριστο της υποθέσεως είναι ότι όλοι οι δήμαρχοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ήταν απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί όμως, αναρωτήθηκε ο κ. Σκυλακάκης, δεν θέλει κανένας δήμαρχος να κλείσει τις ΔΕΙΑ. Οι ΔΕΙΑ παράγουν μεγάλο έργο στις τοπικές κοινωνίες, ευέλικτες υπηρεσίες, γι' αυτό ήταν και εσείς σας σύντος από το 1980, να γίνει μια ευέλικτη υπηρεσία, να μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα τους πολίτες. Το νομοσχέδιο που θέλει να μας φέρει ο κύριος Σκυλακάκης συνενώνει όλες τις ΔΕΙΑ σε μία αναπεριφέρεια. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάρει την ΔΕΙΑ Άρτας, Πρέβιζας, Ιγουμενίτσας και Ιωαννίνων, θα κάνει ένα μεγάλο σχηματισμό, θα πάρει τα αποθεματικά από τα ταμεία, θα πάρει την περιουσία της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αρταίων, του Δήμου Πρέβιζας, του Δήμου Ιγουμενίτσας, θα τα συγκεντρώσει σε ένα ταμείο και θα έχει ένα εννιαμελές συμβούλιο με 2-3 δημάρχους, κυβερνητικούς παράγοντες και ένα μάνατζερ να κάνουν κομμάντο στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στην Ιγουμενίτσα και στα Γιάννενα. Άρα η ευελιξία και η ουσία της ίδρυσης των ΔΕΙΑ χάνεται παντελώς. Δεν θα έχουν οι πολίτες καμία απολύτως εξυπηρέτηση όπως είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Θα κουλησιεργούν ακόμα και τα πιο απλά αιτήματα. Ένα αίτημα π.χ. παροχής νερού. Ηλεκτρονικά τα αιτήματα θα στέλνονται πάνω, όποτε αποφασίσουν τα διοικητικά συμβούλια των μάνατζερ και των κυβερνητικών παραγόντων, οι οποίοι δεν θα έχουν καμία σχέση με την τοπική κοινωνία, θα το στείλουν πίσω προς υλοποίηση. Το βασικό κομμάτι δεν είναι μόνο αυτό. Η διαχείριση του νερού, όσο και μας το διατυμπανίζουν ότι είναι δημόσιο αγαθό και δεν πωλείται κτλ. Κτλ. Επικοινωνιακές φανφάρες, σας έλεγα εγώ, πάει να ιδιωτικοποιηθεί από την πίσω πόρτα. Όταν η διαχείριση θα πάει στις μεγάλες εταιρείες μέσω ΣΔΙΤ, σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, και παραμείνει η ροή του νερού δημόσια, αλλά η διαχείριση στις μεγάλες εταιρείες και η τιμολόγηση του νερού από τη ΡΑΕΗ, όπως ξέρουμε η ΡΑΕΗ, διαχειρίζεται αγαθά, διαχειρίζεται εμπορεύματα και όχι αγαθά. Το νερό είναι αγαθό. Η τιμολόγηση της ΔΕΗ είναι μέσω της ΡΑΕΗ. Οπότε και έτσι θα γίνει και με το νερό. Ο πολίτης να ξέρει ότι στα επόμενα χρόνια, αν αυτό το νομοσχέδιο ψηφιστεί, θα δει αυξήσεις τιμολόγια υπερδιπλάσιες από αυτές που πλήρουν τώρα. Δηλαδή, δώστε μας ένα παράδειγμα. Θα έχουν αρκετές απορίες και όλες να το καταλάβουν οι πολίτες. Φανταστείτε ότι την τιμολόγηση της ΔΕΗ, όπως σας προείπα, την έχει η ΡΑΕΗ. Η ΡΑΕΗ ελέγχει και τους παρόχους της ΔΕΗ που ξέρετε ότι βγάζουν τεράστια κέρδη στις πλάτες των πολιτών. Η ΡΑΕΗ το ίδιο θα κάνει ακριβώς και με το νερό. Θα έρθουν πάροχοι, θα σου πει ότι είναι το νερό δημόσιο αγαθό,
αλλά θα το διαχειρίζεται μια μεγάλη εταιρεία. Τα έργα ίδρυψης αποχέτευσης των βιολογικών κτλ. Με πάτημα το ΣΔΙΤ θα τα πάρει μια μεγάλη εταιρεία, δύο μεγάλες εταιρείες, τρεις μεγάλες εταιρείες. Γι' αυτό άλλωστε και γιγαντώνονται αυτές οι εταιρείες, γίνονται μείζωνος ΔΕΙΑ. Πιο μεγάλες εταιρείες, πιο ελκυστικές στα μεγάλα συμφέροντα και στις μεγάλες εταιρείες. Θα ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο ότι με τη συγχώνευση των τοπικών ΔΕΙΑ δεν θίγεται μόνο ο εργαζόμενος και ο πολίτης. Θίγεται και η τοπική κοινωνία. Τα μικρομάγαζα, οι μικρές εταιρείες που είχαν άμεση επαφή με τις τοπικές ΔΕΙΑ και έπαιρναν αυτά τα λίγα χρήματα που διαχειριζόταν, πάνε θα πάψουν, θα γίνουν μεγάλοι διαγωνισμοί και θα πηγαίνουν πάλι σε μεγάλες εταιρείες τα χρήματα όλα. Είναι άδικο για... Θα μιλήσω για τη ΔΕΙΑ Άρτας, που είναι μία από τις καλύτερες ΔΕΙΑ στην Ελλάδα, που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Θα είναι άδικο να πάρουν όλη την περιουσία και να τη διαχειρίζονται μη αρτινή. Εγώ σαν πρόεδρος των εργαζομένων της ΔΕΙΑ Άρτας θα συμφωνήσω με όλους τους δημάρχους. Είμαι απόλυτα χαρούμενος, όπως σας είπα, που οι δήμαρχοι αντιστάθηκαν πάρα πολύ και με στοιχεία, ειδικά ο κύριος Μαρινάκης, ο πρόεδρος των ΔΕΙΑ και δήμαρχος Ερθύμνης, ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος που άφησε τον υπουργό σχεδόν με ανοιχτό το στόμα. Και εκεί είπαμε ότι πήγε να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις, να το δούμε πώς θα το κάνουμε κτλ. Και μετά έφυγε και πήγε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε μεγάλο κανάλι και είπε πάλι τα ίδια. Θεωρώ ότι είναι μια λυμένη απόφαση. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε και να κινητοποιηθούμε και εμείς αλλά και οι πολίτες απέναντι σε αυτό το έκτρωμα που δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο τα 10 δις τα οποία έχει να διαχειριστούν τα επόμενα 4-5 χρόνια η ίδρυψη και αποχέτευση. 6 από το ΕΣΠΑ και 4 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι καθαρά για οικονομικά συμφέροντα. Μάλιστα. Κύριε Λάη, εσείς ποιες αλλαγές ζητήσατε έστω να γίνουν στο νομοσχέδιο αυτό? Αν δεν καταργηθούν, που ό,τι φαίνεται, όπως λέτε και εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η απόφαση. Ποιες άλλες αλλαγές θέσατε στο τραπέζι που μπορούν τουλάχιστον να τροποποιηθούν? Εμείς, κυρία Αγγέλη, είμαστε κάθετοι. Θέλουμε το νερό να το διαχειρίζεται ο κάθε τοπικός δήμος. Mm-hmm. Να το χειρίζεται ο Δήμος Άρτας, να διαχειρίζεται το νερό που ιδρεύει την Άρτα και όπως και στις άλλες περιοχές. Δεν μπορεί ένα πρόσωπο συμβούλιο και ένας μάνατζερ, ο οποίος δεν θα ξέρουν καν από πού είναι, δεν έχει καμία σχέση με την τοπική περιοχή και δεν μπορεί να ξέρει τα προβλήματα της τοπικής περιοχής, να μπορεί να λύσει το πρόβλημα ίδρυψης και αποχέτευσης στη δικιά μας την περιοχή εδώ. Είναι φύση αδύνατο. Δεν θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Όπως και άλλα σχήματα δεν λειτουργήσαν. Μην ξεχνάτε, τον ΦΟΣΔΑ έτσι τον ξεκίνησαν. Πού κατέληξε ο ΦΟΣΔΑ? Μπήκε ο ιδιώτης μέσα και κάνει κουμάντο. Από πρώτη-πρώτη θα κάνει κουμάντο ο ιδιώτης. Οπότε αυτό μας λέει ο κύριος Κελακάκης, θα κάνω και σε εσάς. Και σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, θα δώσετε τη διαχείριση σε μια μεγάλη εταιρεία, σε έναν ιδιώτη. Εμάς, κύριε Λάη, είναι και πολύ πιο σημαντικό το πρόβλημα, γιατί εδώ είμαστε κατά κύριο λόγο ο πρωτογενής τομέας, ζει η Άρτα από αυτό. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει οι καλλιέργειες να ποτιστούν. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση και τι υπέρογκα ποσά θα είναι να πληρώσουν αύριο μεθαύριο οι δικοί μας οι αγρότες. Για την άρδευση δεν ήταν ξεκάθαρος. Καταρχήν να πω κάτι, ότι ο κύριος Κυλακάκης, ενώ εμείς ήμασταν τόσο καλά προετοιμασμένοι με στοιχεία, με χαρτιά, με νούμερα, ο κύριος Κυλακάκης, η μόνη ενημέρωση που μας έκανε ήταν προφορική. Και στην ΚΕΔΕ και στην ΕΔΕΙΑ ήταν ότι μόνο στα λόγια. Για τους εργαζόμενους π.χ. το μόνο πράγμα που είπε ότι δεν θίγονται οι σχέσεις εργασίας των εργαζομένων με τις ΔΕΙΑ. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό όμως? Όταν γίνει μια γιγαντωμένη ΔΕΙΑ, θα καταργηθούν θέσεις ευθύνης. Υπάρχει προϊστάμενος τμήματος, διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας. Αυτά θα καταργηθούν όλα. Θα υποβαθμιστούν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και οι θέσεις θα γίνουν προσωποπαγής. Καταργούνται τα οργανογράμματα, θα γίνουν άλλα οργανογράμματα που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Ό,τι έχουν κερδίσει τα κατατόπου σωματεία με διαπραγματεύσεις με τις τοπικές διοικήσεις των ΔΕΙΑ, εγώ π.χ. με τη διοίκηση της ΔΕΙΑ Άρτας, ο συνάδελφος από την Πρέβεζα με τη διοίκηση της ΔΕΙΑ Πρέβεζας. Αυτά όλα μας είπε ο κ. Κελακάκης, δεν θα ισχύει τίποτα. Μάλιστα. Και όσο αφορά τα εργασιακά θέματα που προκύπτει από εδώ και έπειτα, τι συμβάσεις έχετε? Οι συμβάσεις σε εμάς είναι ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου. Αυτές μας είπε ότι τις εξασφαλίζει. Δεν θα μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο, δεν θα μπορούσε να καταργήσει θέσεις. Δεν είναι
στο χέρι του να καταργήσει θέσεις. Απλά υποβαθμίζει κάποιους υπαλλήλους, mm-hmm. τους αποδιευθυντές τους κάνει απλούς προϊστάμενους ή υποπροϊστάμενους απλούς υπαλλήλους. Δεν είναι αυτό το θέμα, κύριε Αγγέλη. Δεν είναι μόνο εργασιακό το θέμα του νομοσχεδίου. Θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο το εργασιακό. Είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Δεν θα δουλέψει αυτό το νομοσχέδιο. Και το μάρμαρο, όπως προείπα, θα το πληρώσει η τοπική κοινωνία. Με αυξήσεις λογαριασμών, με μη σωστές παροχές από τις, όπως μας είπε, θα μας κάνει παραρτήματα. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν είπε κάτι για προσλήψεις. Να γίνουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς αυτές οι επιχειρήσεις. Εμείς είμαστε με 22 άτομα μόνο με προσωπικό και έπρεπε να έχουμε 70. Στοχευμένα όλα τα χρόνια, δεν παίρνουν κόσμο. Το σχέδιο αυτό είναι από χρόνια που θέλω να το κάνω. Απλώς τώρα βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Μάλιστα. Κύριε Λάι, θα ήθελα να μας πείτε ότι αν το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν κάποιες από τις κινητοποιήσεις που έχετε κάνει σαν σύλλογος, τι προτίθεστε να κάνετε? Τώρα είμαστε στο στάδιο της ενημέρωσης, mm-hmm. όσο μπορούμε να έχουμε ενημέρωση. Έχουμε κάνει και πρόσκληση στον Πρωθυπουργό να μας δεχτεί να μιλήσουμε. Mm-hmm. Περιμένουμε απάντηση. Έχουμε κάνει μια στάση εργασίας και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι λέει αυτό το νομοσχέδιο, εγγράφος. Δεν έχουμε δει τίποτα. Ο κύριος Σκυλακάκης λέει ότι δεν έχει μπει ούτε μια λέξη πάνω σε χαρτί για αυτό το νομοσχέδιο, παρά μόνο συζητάμε και το κάνουμε και το ράνουμε. Όταν θα δούμε το νομοσχέδιο και τι γράφει, θα βγει σε διαβούλευση, mm-hmm. τότε θα. Γιατί μπορεί να μας περιμένουν και χειρότερα πράγματα. Ξέρετε, το γραπτό μένει, όχι το προφορικό. Και μέχρι να δούμε τι γράφει το νομοσχέδιο επακριβώς μέχρι την τελευταία λέξη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα, όταν δούμε το νομοσχέδιο, σαφώς θα κάνουμε και κινητοποιήσεις, μεγάλες κινητοποιήσεις, και γι' αυτό καλούμε και την κοινωνία να μας βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Γιατί, όπως είπα πάλι, το μεγαλύτερο μάρμαρο θα το πληρώσει η τοπική κοινωνία της κάθε περιοχής που έχει ΔΕΗΑ. Μάλιστα. Κύριε Λάι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αγγέλη, που μου δώσετε το βήμα να ενημερώσουμε έστω και λίγο τους πολίτες. Και ευελπιστώ, όταν θα έχουμε και πιο χειροπιαστά πράγματα, να ξαναβρεθούμε εδώ να τα πούμε πιο αναλυτικά για να καταλάβει ο κόσμος τι τον περιμένει.